Ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντήμιρ Ζελένσκι εξήρε τον ηρωισμό του στρατού του την ώρα που σφοδρέ μάχε μένονται στο νότιο τμήμα τη χώρα, σε σημείο που παραπέμπει στην αντεπίθεση του Κιέβου που είχε ανακοινωθεί από καιρό. Όπω δήλωσε ο Ζελένσκι στου στρατιώτε μα, σε όλου αυτού που μπήκαν σε ιδιαίτερα σκληρέ μάχε αυτέ τι ημέρε. Είμαστε μάρτυρε του ηρωισμού σα και είμαστε ευγνώμονε για κάθε λεπτό τη ζωή σα. Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι οι δυνάμει του είναι έτοιμε για αντεπίθεση προκειμένου να ανακαταλάβουν εδάφη στα ανατολικά και στο Νότο, αλλά διευκρίνησε ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται καμία επίσημη ανακοίνωση. Νωρίτερα, ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η ουκρανική αντεπίθεση που άρχισε απέτυχε. Το βράδυ, ο πρόεδρο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη αντεπίθεση ούτε σε ειδική στρατιωτική επιχείρηση δήλωσε πως εστιάζουμε την προσοχή μας σε όλα τα μέρη όπου απαιτείται η δράση μας και όπου ο εχθρός μπορεί να ιτηθεί.